γυναικείο μου. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά τι σχέση έχει ο Λευτέρης με τη διαθήκη της μητέρας μου? Κοιτάξτε, καλό είναι να τα πούμε όλα από κοντά. Θα σας περιμένω αύριο το πρωί και θα τα πούμε όλα αναλυτικά από εδώ. Έλα, Λευτέρη, καλησπέρα. Έλα, Βερόνικα. Αύριο το πρωί πρέπει να πάμε στη συμβολογράφο της μητέρας μου, όπου θα ανοιχτεί η διαθήκη. Τι δουλειά έχω εγώ να έρθω στη συμβολογράφο της μητέρας σου? Δεν ξέρω, θα το μάθουμε αύριο. Ναι, θα ήθελα να έρθεις, να τα πούμε από το σπίτι, να πιούμε ένα ποτήρι κρασί. Εντάξει, αν είναι έτσι, δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Να έρθω, γιατί όχι. Έγινε. Σε περιμένω. Έγινε. Όλο το βράδυ ήταν οι καθισμένοι και απολαμβάνανε το παλιό κρασί συζητώντας. Ούτε που θυμότανε πόσα μπουκάλια είχαν πιει. Κλαίγανε, γελούσανε και θυμότανε διάφορες ιστορίες από τα παιδικά τους χρόνια. Seems like it was yesterday when I saw your face. He told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Έλα, Λευτέρη, πάμε. Συμβολογράφος το περιμένει. Ναι. Πάμε. Περάστε. Γεια σας. Έχω στα χέρια μου ένα γράμμα το οποίο απευθύνεται και στους δυο σας. Το έγραψε η μητέρα σας λίγες ώρες που είχα αποκτονήσει. Βέβαια, αν ήξερα ότι γινόταν κάτι τέτοιο, σίγουρα δεν ήμουν κοντά της και σίγουρα δεν θα την έχουμε να κάνει μια τέτοια κίνηση. Όμως, η ποινή ζωή πολλές φορές φέρνει διάφορες καταστάσεις και έχει το δικό της δρόμο. Είμαστε εδώ για να σας διαβάσω μέσα από την διαθήκη της αυτά που θέλει από εσάς. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Θα σας διαβάσω λοιπόν αυτό το γράμμα και θα καταλάβετε ακριβώς τι θέλει να πει. Βερόνικα και Λευτέρη, χαίρομαι πραγματικά που αυτή τη στιγμή είστε μαζί. Μπορεί να γνωριζόσασταν ήδη, μπορεί όμως και όχι, και να απορείτε γιατί είστε εκεί. Ξέρω πως αναρωτιέστε γιατί πήρα την απόφαση να δώσω τέλος στη ζωή μου. Δεν μου ήταν εύκολο αυτό που έκανα, όμως δεν είχα άλλη επιλογή. Πιστεύω πως κάθε άνθρωπος στη θέση μου το ίδιο θα έκανε. Βερόνικα, ήσουν για μένα η λύτρωσή μου και το ιατρικό μου στον πόνο μου όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεται όμως κάποια στιγμή που η ζωή σε εκδικείται για κάποιο κακό που έχεις κάνει. Πολλές φορές με άκουγες να προφέρω τη φράση «Όταν βρέχει είναι γιατί κλαίει ο Θεός για τις αμαρτίες των ανθρώπων» και πάντοτε με ρωτούσες γιατί το λέω αυτό. Εγώ όμως πάντα σώπαινα. Όχι γιατί δεν ήξερα να απαντήσω, αλλά δεν είχα το κουράγιο να δώσω την απάντηση. Τώρα όμως, μέσα από αυτό το γράμμα μπορώ. Θα ήθελα να ήταν διαφορετικές οι καταστάσεις, να στεκόμουν μπροστά σας και να τα λέγαμε, αλλά ίσως τελικά έτσι να είναι καλύτερα. Γιατί αν ήμουν μπροστά σας, θα ντρεπόμουν και θα έσκυπα το κεφάλι για άλλη μια φορά. Και το λέω αυτό γιατί τότε έτσι έκανα. Ναι, Λευτέρη, έτσι ακριβώς.
Έσκυβα πάντα το κεφάλι μου και θα απορείς βέβαια γιατί αναφέρομαι σε σένα. Το κάνω γιατί θέλω να αναφέρω μία ιστορία. Από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τη στιγμή που πήρα την απόφαση να δώσω τέλος στη ζωή μου. Ήμουν 15 χρονών τότε και ήταν άλλες εποχές. Ο κόσμος ήταν παράξενος, περίεργος και κατέκρινε κάθε τι που γινόταν. Ζούσαν πάντα με το κούτελο καθαρό, όπως έλεγε ο πατέρας μου. Εγώ τότε ήμουν ένα κοριτσάκι όμορφο και ζωηρό. Το σπίτι μου ήταν δίπλα από ένα στρατόπεδο. Ένας φαντάρος καθημερινά με έβλεπε και πάντα είχε ένα καλό λόγο να πει. Ο λόγος έγινε κουβέντα και η κουβέντα φιλία. Η φιλία πρώτο ραντεβού και το ραντεβού ερωτική έλξη. Σ' αγαπώ, Περσεφόνη μου, και όταν απολυθώ θα έρθω να συζητήσω. Μου έλεγε και εγώ τον πίστευα και έκανα όνειρα για τη ζωή μας. Ώσπου έμεινα έγκυος. Εκείνος απολύθηκε και εγώ περίμενα να έρθει να με ζητήσει από τους γονείς μου. Μα ποτέ δεν φάνηκε. Και εγώ τροπιασμένη έμεινα να καμαρώνω την κοιλιά μου. Ο πατέρας μου όταν το έμαθε με σακάτεψε στο ξύλο και με έδιωξε από το σπίτι. Δεν ήξερα πού να πάω και πού να σταθώ. Μια αγριά με βρήκε στον δρόμο και με μάζεψε, γιατί με λυπήθηκε. Όμως τα χρήματά της ίσα ίσα της έφταναν για ένα καρβέλι ψωμί. Παρ' όλα αυτά έμεινα μαζί της μέχρι που γέννησα. Αξέχαστη μέρα. Ήτανε 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνα. Οι κραυγές του πόνου μου αντιχούσανε μαζί με τις αστραπές. Όλα έδειχναν πως θα ξεσπούσε μπόρα. Η κακομοίρα, η γριά, προσπαθούσε να κάνει ό,τι καλύτερο για μένα. Όταν τελικά μετά από ώρες έφερα στη ζωή το μικρό μου αγγελούδι, το κράτησα στην αγκαλιά μου και το έσφιξα πάνω μου και ένιωσα μια τελείωτη ευτυχία να με κυριεύει. Ήταν τόσο όμορφο το μικρό μου αγοράκι, σαν μια μικρή κουκλίτσα. Οι μέρες περνούσαν και οι μήνες κυλούσαν σαν το νερό, μα οι καταστάσεις δυσκόλευαν όλο και περισσότερο. Για μένα και για το μικρό μου αγγελούδι, που μεγάλωνε και γινόταν ολοένα και πιο όμορφο, κι εγώ το καμάρωνα όλο και πιο πολύ. Τα χρήματα δεν έφταναν και το γάλα μου λιγόστευε κάθε μέρα και περισσότερο, ώσπου ένα πρωί η γριούλα μου είπε: «Αν με ακούς, κόρη μου, πήγαινε και άφησε το παιδί σου σε μία πόρτα, γιατί εμείς έτσι θα μεγαλώσει καλύτερα, νομίζω. Εμείς με το ζόρι τη βγάζουμε, πλάκι μου, ένα καρβέλι ζούμε». Η καρδιά μου σφίχτηκε και ένιωσε ένα μαχαίρι να με χτυπά πισόπλατα. Μα δεν είπα τίποτα. Απλά της χαμογέλασα. Τύλιξα όσο μπορούσα το μικρό μου και της είπα: «Σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες για μένα. Αλλά δεν θα σε κουράσω άλλο. Θα φύγω και πιστεύω να τα καταφέρω. Σε ευχαριστώ και πάλι». Η νύχτα είχε αρχίσει να ρίχνει το σκούρο της πέπλο και όλα σιγά σιγά θόλωναν μπροστά στα μάτια μου αλλά και στο μυαλό μου. Η πείνα πια ήταν αισθητή, τόσο για μένα όσο και για το μωρό μου, και το βραδινό κρύο με έκανε να χάνω κάθε ελπίδα που είχα ότι θα μπορούσα να τα καταφέρουμε. Το λεπτό σάλι που φορούσα δεν κατάφερε να με ζεστάνει. Έπρεπε κάπου να το πάω και να τα αφήσω το μικρό μου. Μαζί μου άλλωστε δεν είχε πιθανότητες να ζήσει. Αλλά πού? Έβλεπα τα μικρά και φτωχικά σπίτια και η καρδιά μου μαράζωνε ακόμα πιο πολύ. Κανείς όμως κατά τη γνώμη μου δεν ήταν άξιος να το μεγαλώσει. Το κρύο ήταν αισθητό. Εγώ έσφυγα το μικρό μου μέσα στην αγκαλιά μου να μην κρυώσει. Όταν ξημέρωσε, η απογοήτευση ήταν ζωγραφισμένη πάνω μου και μην ξέροντας πού να πάω, είδα μπροστά μου το ορφανοτροφείο. Παρόλο που η καρδιά μου με φώναζε «Μην το κάνεις αυτό», τα πόδια μου ακολουθούσαν το δρόμο της λογικής και δίχως να το καταλάβω, είχα φτάσει στο προάβλιο. Το έσφιξε για τελευταία φορά πάνω στην καρδιά μου και είπα: «Έτσι θα είναι καλύτερα. Εδώ θα έχεις ζέστη φαγητό και παρέα». Κοίταζα ολόγυρά μου, μην με δει κανείς, και το άφησα στο κατώφλι της πόρτας. Έβγαλα από το λαιμό μου το μικρό ασήμαντο μεταγιόν που φορούσα και του το έβαλα στο στήθος. Έπειτα χτύπησα την πόρτα και περίμενα εκεί κρυμμένη μέχρι να το πάρουνε μέσα. Ο πόνος που ένιωθα και το κρύο μου είχαν διαλύσει. Μάταια ο λαμπερός ήλιος προσπαθούσε να ζεστάνει την καρδιά μου. Μέσα μου ένιωθα ένα τελείωτο κενό.
Όμως δεν τα έβαλα κάτω. Περπατούσα και έκλαιγα.